ενέργειες. Τα σημερινά συλλαλητήρια που πραγματοποιούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε δεκάδες πόλεις της χώρας είναι μια πρώτη απάντηση στους καπιταλιστές και την κυβέρνησή τους που επιχειρεί νέο χτύπημα στα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα, στις παροχές υγείας που στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους και κλιμακώνουν τη φορολογία των λαϊκών εισοδημάτων. Μην ακούτε τα ψέματα των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, της κυβέρνησής τους και των ανθρώπων τους για την ανάπτυξη. Αυτή την ανάπτυξη τη στείλουν πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας. Δεν θα πεινάσουν αυτοί. Δεν θα τους κατασχέσουν το σπίτι. Δεν θα πεταχτούν στον δρόμο της ανεργίας. Αυτοί ζουν μέσα σε απίστευτα πλούτη και χλειδί και φέρνουν νέο κύμα βαρβαρότητας στη ζωή των εργαζομένων. Το πολυνομοσχέδιο δροσοκύλας της κυβέρνησης και οι νέες σαρωτικές ανατραπές που φέρνουν στα εναπομείναντα τα δικαιώματα των εργαζομένων αποδεικνύουν για μια φορά ακόμα ότι τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις αποτέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια το καλύτερο εργαλείο στα χέρια των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου για να υλοποιήσουν προαποφασισμένα μέτρα και αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αποκαλύπτουν επίσης τις επιφανειακές και δημαγωγικές θέσεις των λεγόμενων αντιμνημονιακών δυνάμεων που αποκόβουν τα μνημόνια από τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ μέσα στο κατά καλό καιρό φέρνουν νέο νομοσχέδιο σκούπα για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών. Συζητούν για νέα μέτρα με κύριο στόχο να δώσουν νέο πλήγμα στους κλαδικούς μισθούς, στα επιδόματα, τις συντάξεις, με στόχο να πέσουν στον κατώτερο μισθό και αυτός με τη σειρά του να πάει ακόμα παρακάτω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γεγονός ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι στα οκτάμινα στη ΔΕΗ με τη λήξη των κλαδικών συμβάσεων υπέγραψαν σύμβαση 586 ευρώ μεικτά και για τους νέους κάτω των 25 ετών 511 ευρώ μεικτά. Εξασφαλίζουν έτσι πάυστινο εργατικό δυναμικό για τα μονοπόλια στον χώρο της ενέργειας και στέλνουν στην πτώχεια και την εξαγκλίωση εκατοντάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Και αυτό, συνάδελφοι, δεν είναι ο πάτος. Η διαμόρφωση του μισθού γίνεται οριστικά αποκλειστική υπόθεση της κυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο Λεμιτόμο. Σύμφωνα με τον μηχανισμό που στείλει η κυβέρνηση, η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού θα υποτάσσεται στις ανάγκες ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τι, στην κερδοφορία των επιχειρηματιών. Συζητούν και προωθούν κατάργηση υπερθύμερης εργασίας, ελαστικό δεκάωρο, την πλήρη εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και κατάργηση πληροφορικής των υπεροριών. Συζητούν για απελευθέρωση των απολύσεων, ώστε να επιτρέπονται μαζικές απολύσεις παραπέρα μείωση έως κατάργηση των αποζημιώσεων και μετά μας μιλάει για τον πόνο τους για την ανεργία. Συζητούν για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Ήδη σήμερα ο Υπουργός Χατζηδάκης πήραν την απόφαση ότι καταργείται η Κυριακή Αργία. Όσα καταστήματα είναι κάτω των 250 τετραγωνικών θα δουλεύουν μέχρι και 52 Κυριακές τον χρόνο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα για 7 Κυριακές τον χρόνο. Προετοιμάζουν νέα δεσμά στη συνδικαλιστική δράση, νέους νόμους για να τρομοκρατούν οι εργοδότες με lockout, δηλαδή να απολύουν τους απεργούς χωρίς αποζημίωση, αφαιρώντας το δικαίωμα και στην ίδια την απεργία. Νέα νομοθεσία που να εμποδίζει ακόμα και τη λήψη απόφασης για απεργία. Αυτά, συνάδελφοι, δείχνουν όχι τη δυναμική και την υπεροχή τους, δείχνουν το φόβο τους. Στους περιβόητους